Ένα αυτοκίνητο. Τέσσερις γυναίκες. Ένα road trip. Γιατί μπορεί εδώ πέρα να είναι στοιχειωμένο το χωριό. Μήπως πρέπει να προσέχουμε. Η βρύση τη βουνίσια. Πού είσαι κοντζεδάκι η λατρεία. Κοντζεδάκι αγνοείται. Να την ξεπρόβαλε. Να το κορίτσι του γυαλού. Του κάμπου και του λόγκου. Είδα, είναι luxury κατάλαβες. Δεν γίνεται να τη βάζουμε να περπατάει μέσα από δύσβατα μονοπάτια. Έτσι. Πάμε μιλιές. Μιλιές. Ένα και καφεδάκι στην παραλία καφέ. Του χωριού. Στην παραλία. Μιλιές. Στην πλατεία του χωριού. Πού είπε στην καφέ να πάμε. Δεν είπε. Είπε. Και γυρίζουμε μετά προς Αργαλαστή που είναι επίσης ομορφούλη. Ώρα να το πούμε και αυτό. Είμαστε στην Αργαλαστή, ε, σωστά. Και βρήκαμε εδώ πέρα φίλες και φίλους του καναλιού μας. Γεια! Και τώρα θα φωτογραφηθούμε εδώ γιατί είμαστε όλοι πάρα πολύ ενθουσιασμένοι που βρεθήκαμε. Με τις φίλες. Προχώρα εσύ μπροστά με την τσαντούλα σου. Πολύχρωμα σπιτάκια. Μια βραδιά στο Notting Hill. Κάτω, έτσι απλά μωράκι μου φευγάτο. Ήθες και έφερες τα πάνω κάτω. Μπαμ και κάτω. Σε είμαι λεμόνι στο μπαλκόνι. Και η αγωνία μου φουντώνει. Μοιάζουμε να είμαστε εμείς άδειο. Συγκοινωνούν τα δοχεία. Τρέμω αγκριώνεις όσο μου μοιάζεις. Εγώ πάντως ψήφισα τον Νίνο. Εγώ. Τι μου λέτε. Δηλώσεις. Ήμουνα, είναι η μόνη φορά που είχα στεναχωρεθεί σε reality για αποχώρηση. Αλήθεια. Ήμουνα για μικρή όμως, 12 χρονών ήμουνα. Μπομπούκι. Αποκάλυψη ηλικίας γίνεται τώρα. Είμαστε λοιπόν εδώ με την κυρία Μαρία που έχει ετοιμάσει όλα αυτά τα όμορφα πράγματα. Ναι, και πάμε μαζί να τα ανακαλύψουμε, να μάθουμε τι είναι, πώς έχουν μαγειρευτεί, παραχθεί, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο θα μας πει. Καλώς ήρθατε, κορίτσια. Καλώς καλά, σας βρήκαμε. Καλώς βρίσκουμε. Στο χώρο μας, εγώ έχω την Age of Seminars. Είναι κάτι με το οποίο ασχολούμαι εδώ και αρκετά χρόνια. Ξεκίνησε μόνο με βοτανολογία, με το να κάνουμε κάποιους περιπάτους και να δείχνω τα βότανα από αγάπη, γιατί έκανα στο τέλος και αυτές τις σπουδές, ενώ δεν ήταν ποτέ το αντικείμενο. Λοιπόν, υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον, πέρα λοιπόν από τους περιπάτους, ξεκινήσαμε και με μεγαλύτερες εκδρομές. Έχουμε φτάσει πλέον να κάνουμε και τετραήμερα τρέιλ σε όλο το Δήμο. Ήταν πριν από 2 μέρες αυτό που κάναμε. Το άλλο είναι ότι ήδη, εδώ και χρόνια βέβαια, ξεκίνησε και καλλιεργώ και αρωματικά φυτά. Έχουμε το δικό μας μέλι, αμύγδαλα, κάποια προϊόντα δηλαδή δικά μας. Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα του αποχαιρετισμού. Γιατί φεύγετε, γιατί. Φεύγουμε με και σας φίλουμε. Φεύγουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Ναι, ήταν όλα τέλεια. Εμείς ευχαριστούμε. Όταν έρθετε και εσείς με το καλό, να δοκιμάσετε το τέλειο πρωινό της. Ναι, νομίζω ότι
Και οι εικόνες μιλούν από μόνες τους, αλλά ακόμα περισσότερο οι γεύσεις μιλούν, ε! Ναι, ισχύει αυτό το πράγμα. Έχουμε πάει τα πάντα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να περνάτε όμορφα, να κάνετε δημιουργικά πράγματα στο YouTube με το κανάλι σας, καναλάρχησες. Την καναλάρα. Bye, φίλωμα και λαύκο. Hello everybody, how are you? Εδώ εμείς έχουμε, ναι, έχουμε καινούριο road trip γιατί πάμε στο Καρπενήσι. Βεβαίως. Φυσικά δεν είμαστε μόνες μας γιατί για μια ακόμα φορά έχουμε μαζί μας την καλύτερη μπλογκεροπαρέα, φίλες και φίλοι. Και ξεκινάμε φυσικά από την Λουκία Λατρία. Γεια σας. Ή αλλιώς The Fashion Reporter. Γεια. Yeah. GR. Και φυσικά το driver της παρέας. Το driver της παρέας, Μαρία, για αλλιώς τη Stories. Είναι μια πολύ ωραία διαδρομή, πολύ ωραία μέρα, ηλιόλουστη, ανοιξιάτικη με τις αμυγδαλιές μας. Mm. Δείξε λίγο αμυγδαλιά, παιδί. Δεν είναι εύκολο, αλλή... γιατί τώρα δεν βλέπω τώρα αμυγδαλιές. Ωραία, μισό λεπτάκι. Αλλή, το χαλί. Τι ωραία, όπως. Εδώ είμαστε. Είμαστε βασικά στον ξενώνα που θα μείνουμε που λέγεται Γωνιά, στο μικρό χωριό στο Καρπενήσι. Η θέα μας, not bad, yeah. Και μια καινούρια φιλενάδα. Τι είναι σαν το σκύλο τα ίδια χρώματα. Γεια σου. Γεια σου. Είσαι πολύ νεζιάρα. Είναι ωραία, όλη την ώρα τρίβεται. Γατουλίνα. Πάμε να σας κάνουμε ένα room tour. Βεβαίως. Μέσα. Λοιπόν, εδώ είναι το κρεβάτι για τις δυο μας. Ναι. Εδώ έχουμε τζάκι. Πατού έχουμε τα τζάκια μας, να το πούμε κι αυτό. Ναι, δεν έχω παράπονο. Και εδώ είναι η ντουλάπα μας. Έχουμε και ψυχιάκι, δείξτε το αυτό. Και εδώ είναι και η τουαλέτα μας. Εδώ λοιπόν μένουμε εμείς. Και εδώ μένουν τα κορίτσια ακριβώς δίπλα. Τριήμερη και έτσι. Στην υγειά μας βρε παιδιά. Ποια θα καλοπαντρευτεί? Όχι, αυτή εδώ θα καλοπαντρευτεί. Η Μαρία. Τα ταξίδια μας. Τα ταξίδια μας. Έτσι. Ω, Νάτι. Όλα καλά, όλα. Ίδιος ο Μπουγάς. Ποιος? Ο Μπουγάς. Σιντή Μανσούρια. Απ' έξω το έχει μάθει. Έλα, δείχνει να μην κάνω κάτι κι εγώ. Πήγαινε, πήγαινε, πήγαινε. Όντα. Σιντή Μανσούρια, μπαμπά. Καλημέρα, κορίτσια. Καλημέρα. Βγάζουμε και το σημερινό μας πρωινό, λοιπόν. Καλημέρα, κορίτσια. Καλημέρα. Υπάρχει πολύ καλημέρα. Και σήμερα εδώ θα πάμε κάτι λίγα για πρωινό. Σήμερα η Λίδα είναι υπέρλαμπρη. Το υπέρλαμπρη είναι μια μικρή λέξη για να περιγράψει αυτό που βλέπουμε. Κοιτάξτε εδώ. Στην άποψη. Πώς να βγείτε για πρωινό στο Καρπενήσι. Εδώ. Δεν είμαι πάρα πολύ ωραία. Εδώ. Με αυτό το τοπίο. Όπως καταλαβαίνετε, η The Fashion Reporter είναι μια πολύ γνωστή blogger παγκοσμίως. Οπότε δεν γίνεται να τρώει έτσι απλά πρωινό στο ξενοδοχείο. Γιατί όλοι θα την αναγνωρίσουν. Φυσικά καναδοκούνι παπαράτσι, οπότε πρέπει να φοράει γυαλιά ηλίου για να μην την αναγνωρίσουν. Στα δύο. Η The Fashion Reporter καλεί τη δουλάρα να της αλείψει το ψωμάκι με το βουτιάκι. Να το κάνεις καλά, ε.
Προσπαθώ, κυρία. Θέλω να είναι ομοιόμορφο το βουτύρο στο ψωμί μου. Κάνω ό,τι μπορώ για σας. Και να της βάλει και λίγο τη μαρμελαδίτσα φράουλα από πάνω. Θα πληρωθείς καλά. Σε ευχαριστώ. Θα το σου βάλω. Τι θέλετε να σου βάλω. Λίγη μαρμελαδίτσα, έτσι. Λίγη. Φράγκολα. Φράγκολα. Μαρμελάδα, φράγκολα. Φράγκολα. Κι άλλη. Προφανώς. Έχω το μεταφραστή μου δίπλα. Φυσικά. Και social media ο τέτοιο της. Είναι, είναι. Το γράφει. Καταλαβαίνεις, έτσι. Το γράφει. Είναι social media. Γι' αυτό έχω τόση επιτυχία. Μου το ζητάει να το γράφω, να ξεχωρίσω. Τι έγινε, ε? Oh my god. Τι είπα, κανόνισε να λερώσεις την κυρία. Δεν το φάω μόνη μου. Όχι, 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 όχι. Τάισέ με θα πεις. Δούλα, τάισέ με. Μάλιστα, κυρία. Κάψε να είναι. Η Λίδα Κοτζεδάκη θα σας δείξει πώς πρέπει να ντύνεστε για το καρπενήσι, το road trip και φυσικά την εξοχή και το βουνό. Πάμε να ανακαλύψουμε τη λίμνη. Έτσι. Έχουμε έρθει για τρέκινγκ. Ποιος να στάλε γι' αυτό, Λίδα. Με το σακάκι. Μία ώρα αργότερα. Γιατί αν δεν κάνεις έτσι. Ωραία νερό! Για να δω. Κοντζεδάκι στο βουνό. Οι λούξουροι ανεβαίνουν στο βουνό με στήλα, αγάπη μου. Περάσαμε όμορφα, όμορφα. Περάσαμε τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα κοριτσιά. Και ευχόμαστε να ξαναταξιδέψουμε σύντομα μαζί. Ναι. Είναι μόνο η αρχή. Stay tuned, λέω εγώ. Ναι, και εμείς το ίδιο λέμε. Τέλεια. Και ελπίζουμε να σας άρεσαν τα ταξίδια μας. Και να μας πείτε πού αλλού θέλετε να μας δείτε μαζί, ε? Να γράψετε κάτω στα σχόλια. Και να επιχειρήσετε και μόνοι σας με την παρέα σας να κάνετε road trips, γιατί αξίζουν από όλες τις απόψεις. Και μην ξεχνάτε να βρείτε τα κορίτσια μας στο blog τους και στο Instagram, θα σας τα έχουμε από κάτω. Στην περιγραφή. Ναι. Μέχρι το επόμενο βίντεο, ταξίδι, whatever. Πολλά φιλιά. Bye.